Πριν μερικές μέρες, την συγκεκριμένα στις 5 Ιανουαρίου, όπως ακούσατε πολλές φορές από αυτήν εδώ τη συχνότητα και με διάφορα αφιερώματα, έφυγε ένας μεγάλος Έλληνας, ο Νίκος ο Μουγέρης. Ανάμεσα σε όλα τα γράμματα, σε όλους τους επικηδείους, πήραμε και ένα email από τη Σιέρα Λεόνε και συγκεκριμένα από τον πατέρα, τον αρχιμανδρίτη Θεμιστοκλή Αδαμόπουλο, ο οποίος εξέφρασε την οδύνη του για την απώλεια αυτού του μεγάλου ανδρός και μας ανέπτυξε την τεράστια φιλανθρωπική δράση που είχε ο αείμνηστος Νίκος Μουγέρης στη Σιέρα Λεόνε, όπου ο πατέρας Θέμης Αδαμόπουλος έχει τεράστια δράση και δραστηριότητα. Έχουμε λοιπόν τον πατέρα Θέμη εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας μιλήσει για το έργο του Νίκου Μουγέρη στη Σιέρα Λεόνε και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Πατέρα Θέμη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ κύριε Στέλιο, να είστε καλά κι εσείς. Όπως ανέφερα στην είδηση της αποδήμησης του εκλειπώντος του αειμνής του Νίκου Μουγέρη, μας στείλατε αυτό το email και θα θέλαμε να ξέρουμε, να μας πείτε εσείς πώς ακριβώς έχει βοηθήσει ο Νίκος Μουγέρης το έργο σας. Ο κύριος Νίκος Μουγέρης είναι χωρίς καμία αμφιβολία ο μεγαλύτερος φιλάνθρωπος και βοηθός της Ορθοδόξου Ιεραποστολής εδώ στη Δυτική Αφρική. Οι δωρεές του, η βοήθειά του είναι κάτι το εκπληκτικό, Στέλιε. Αν θέλεις να σου εξηγήσω λεπτομερείς το τι έχει κάνει, θα μείνεις με ανοιχτό στόμα. Σας ακούμε. Να αρχίσω. Σας ακούμε. Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξέρουμε τι εστί Σιέρα Λεόνε. Η Σιέρα Λεόνε είναι από τις πιο φτωχικές χώρες του κόσμου. Όταν πρώτο ήρθαμε εδώ πέρα το 2007, ήταν η πιο φτωχική χώρα του κόσμου λόγω του εμφυλίου πολέμου που είχε γίνει, ένας βαρβαρικός εμφύλιος πόλεμος που χαρακτηρίζεται με το να κόβανε τα χέρια ενός του άλλου. Χιλιάδες, όσοι έχετε δει το έργο Blood Diamond, είναι ακριβώς η υπόθεση στη Σιέρα Λεόνε, που κόβαινε χέρια και πόδια. Εδώ, σεβαστέ κύριε Στέλιε, έχουμε χιλιάδες παιδιά χωρίς πόδια και χωρίς χέρια και τους βοηθούμε. Τώρα, τι έκανε ο κύριος Νίκος? Προτού μερικά χρόνια, όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη, ο πατήρ Αλέξανδρος Καρλούτσος, που είναι στην Αρχιεπισκοπή, μου είπε, του εξηγούσα ότι έχουμε ανάγκη βοήθεια εδώ, ότι έχουμε φτώχεια και τα λεφτά. Ήξερε ο πατήρ Αλέξανδρος και του λέω, τι μπορούμε να κάνουμε? Και μου λέει, θέλω να πας να συναντήσεις έναν κύριο που λέγεται Νίκος Μουγέρης. Εγώ δεν τον ήξερα, Στέλιο, καθόλου. Συναντηθήκαμε εκεί στη Νέα Υόρκη, ήπιαμε ένα καφέ κάτι και του εξήγησα όλο το δράμα της Σιέρα Λεόνε. Ο άνθρωπος συγκυρήθηκε και άνοιξε την καρδιά του και άνοιξε και το πορτοφόλι του και όσον αφορά σε αυτό, τι κάναμε? Κάθε μήνα έστελνε περίπου 10.000 δολάρια και τι κάναμε? Ταΐζαμε παιδιά, κάθε μέρα έχουμε σχολείο εκεί. Κάθε μέρα ένα ζεστό φαΐ σε πεινασμένα παιδιά, 600-700 παιδιά, δασκάλους, εργάτες, φτώχεια, μιλάμε για από τις πιο φτωχικές χώρες του κόσμου. Και κάθε μέρα, λόγω του κυρίου Νίκου Μουγέρης, τρώγανε εδώ στη Δυτική Αφρική πεινασμένα παιδιά ένα ζεστό φαΐ. Thank you, κύριε Νίκο. Μετά, δεν φτάνει εκεί, μετά. Όλοι οι μισθοί των δασκάλων, της ιατρικής, έχουμε κλινική εδώ, τα ιατρικά προσφέρουμε δωρεά ιατρική. Είσαι άρρωστος, εδώ δεν είναι σαν την Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη, πας στο νοσοκομείο, εντάξει θα πληρώσεις κάτι. Εδώ πέρα αν δεν έχεις χρήματα θα πεθάνεις.
Δεν υπάρχει σύστημα welfare. Ιατρικής περίθαλψης, μάλιστα, μάλιστα. Οπότε τα ανέλαβε λοιπόν, και αυτά εδώ, ο Νίκος. Λοιπόν, ο Νίκος δίναμε δωρεά ιατρικά, κύριε Στέλια, δωρεά. Και μιλάω για ο κόσμος τριγύρω του compound που έχουμε. Έχουμε τρία compounds. Σε ένα από αυτά έχουμε αυτή την κλινική και σε ένα άλλο compound. Και εκεί λοιπόν ερχόντουσαν οι άρρωστοι μέχρι τώρα. Και τους δίνουμε ιατρικά, τους έχουμε έναν γιατρό, έχουμε νοσοκόμες και τα παιδιά του σχολείου μας, όλα δωρεά. Ο κύριος Νίκος είναι αυτός που... που μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Χωρίς αυτό το κλειδί, εγώ τι μπορώ να κάνω? Εγώ δεν είμαι ένας ιερέας, τι μπορώ να κάνω? Λοιπόν, δεν φτάνει εκεί. Συνεχίζουμε. Δίνει λοιπόν εργασία σε πολλούς εδώ πέρα. Πάρα πολλούς. Εδώ να μην ξεχάσουμε, 60% των ανθρώπων είναι χωρίς δουλειά. Το unemployment rate είναι... Μπράβο, είναι 60%, 60%. Λοιπόν, τώρα δίνουμε και ευκαιρία να δουλεύουν. Έχουμε οδηγούς, έχουμε αυτοί που σκοπίζουν, αυτοί που μαγειρεύουν, αυτοί που διδάσκουν. Ναι, το βοηθητικό προσωπικό, μάλιστα. Μπράβο. Και δεν τελειώνει εκεί η φιλανθρωπία του κυρίου Νίκου. Ανοίξαμε ένα ορφανατροφείο, το οποίο εκείνος το έκτισε, στέλνοντας 100.000 δολάρια. Κτίσαμε ένα, γιατί εδώ πέρα 100.000 δολάρια είναι σαν να λέμε 2 εκατομμύρια στην Αμερική. Ναι. Κτίσαμε ένα υπέροχο οφανοτροφείο, μοντέρνο, σε ένα περιβάλλον, κύριε Στέλιο, που είναι καταστραμμένο και ξαφνικά είναι ένα λουλούδι αυτό. Δηλαδή με μπάνιο, με ντουσ, με τουαλέτες, έχουμε solar panels, με ράδιο, με φαϊτό, με δύο κυρίες που σαν νοσοκόμες και εδώ. Πόσα, εκεί που... πόσα παιδιά έχει το ορφανοτροφείο? Έχουμε 16 και τώρα ο Νίκος μας έστειλε χρήματα για δεύτερο και ήδη το έχουμε, έχει ιδρυθεί, όχι ολόκληρο, αλλά προχωρεί το έργο και θα βάλουμε άλλα 16 παιδιά εκεί μέσα. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος άνοιξε εδώ πέρα και όχι μόνο αυτά τα ορφανά παιδιά που έχουμε εμείς κάτω από τη σκέπη μας, από τη στέγη μας, αλλά ορφανά παιδιά στο γενικότερο περιβάλλον εκεί. Πληρώνουμε για τα παιδιά αυτά το σχολείο τους, τις τσάντες τους, το ξέρω, οτιδήποτε. Ακόμα και... μπορώ να σας πω όλα τα δίδακτρα των παιδιών αυτών που δεν πάνε στο δικό μας το σχολείο αλλά πάνε σε άλλο σχολείο. Και αυτό το έκανε ο κύριος Νίκος. Πείτε μας δύο λόγια, ναι, για το δικό σας το σχολείο. Τι είναι το σχολείο, είναι ελληνικό σχολείο? Έχουμε δύο σχολεία. Βεβαίως είμαι ορθόδοξος ιερέας. Mm-hmm. Εδώ πέρα είναι η ορθόδοξη εκκλησία. Έχουμε τρεις μεγάλες εκκλησίες, έχουμε βαπτίσει πολλούς Αφρικανούς εδώ και συνεχίζουμε τώρα τις βαπτίσεις και έχουμε δύο μεγάλα σχολεία. Αυτό που ο κύριος Νίκος βοηθούσε είναι ένα πολύ όμορφο σχολείο που ιδρύσαμε με βοήθεια και αυτή πάλι από την Αμερική, από κάπου αλλού, όπου έχουμε 600-700 παιδιά. Είναι σχολείο, χριστιανικό σχολείο. Πολλά έχουμε παιδιά. Κάθε μέρα πανεκκλησία. Είναι δηλαδή ένα περιβάλλον ορθόδοξο. Έχουμε και εκεί όχι μόνο αυτό, και ένα νηπιαγωγείο και ούτω καθεξής. Και αλλού έχουμε ένα teachers college, εκπαιδευτικό κολέγιο, όπου ετοιμάζουμε νέους για να γίνουν δασκάλους. Έχουμε πολλά έργα εδώ πέρα, κύριε Στέλιο, πολλά έργα. Και όλα αυτά έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν υπό την εποπτεία της Ιεραποστολής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έτσι, του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Είμαστε κάτω από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, το Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, η Μητρόπολη Γουνέα. Μάλιστα. Εδώ, η Σιέρα Λεόνε, μάλιστα. Βρίσκεστε σε μια... Βρίσκεστε σε μια χώρα για την οποία εμείς φυσικά ξέρουμε τι γίνεται, είμαστε ενήμεροι. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου
για ακροτεριασμένα παιδιά εδώ από το Staten Island. Το Μάθιου Μιρόνης είχε κάνει πολύ μεγάλο έργο στέλνοντας τεχνητά μέλη. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος, Πάτερ Θεμιστοκλή, γι' αυτό. Να μου στείλετε ένα email να ξέρω τι ακριβώς είναι, ναι, αυτό. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο κύριος Μιρόνης εδώ, ο οποίος έχει εταιρεία κατασκευής προσθετικών, είχε στείλει χιλιάδες δωρεάν προσθετικές συσκευές, προσθετικά μέλη για τα παιδιά που ήταν ακροτηριασμένα στη Σιέρα Λεόνε. Αργότερα εξελέγη και βουλευτής. Λοιπόν, είμαστε ενήμεροι για τη Σιέρα Λεόνε. Είχαμε ακούσει ότι ο αείμνηστος Νίκος Μούγερης είχε κάνει φιλανθρωπικά έργα στην Αφρική. Το ότι ακούμε το συγκεκριμένο παραλήπτη αυτής της βοήθειας μας γεμίζει χαρά. Και φυσικά μας γεμίζει ελπίδα ότι θα συνεχίσει αυτό το έργο σας και θα βρεθούν άνθρωποι να συνεχίσουν την υποστήριξη που άρχισε ο Νίκος. Πού μπορεί κάποιος, υπάρχει κάποιος χώρος στο διαδίκτυο να βρει πληροφορίες για την... Μπράβο, ναι, Στέλιο, έχουμε μια οργάνωση που βοηθάει εδώ και αλλού, αλλά προπαντός εδώ, λέγεται στα αγγλικά, είναι Paradise Number 4 Kids. Paradise for Kids Organization. Αν πάνε στο web και βάλουν Paradise Number 4 Kids, Paradise αριθμός 4 Kids, έχουμε Αυστραλία, Paradise Kids Australia, Paradise Kids USA, είναι στη Νέα Ιερσία τα headquarters, και έχουμε και τώρα ανοίγουμε και στην Ευρώπη, στην Κύπρο και στην Αγγλία. Λέγεται paradisenumber4kids.org. Αν πάνε στο ίντερνετ, στο δίκτυο, θα μπορέσουν να βρουν όλες τις πληροφορίες και φωτογραφίες και βίντεο και ελληνικά και αγγλικά. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, να πούμε λίγο για εσάς, Πατέρα Θέμη. Είστε γνωστός βέβαια, μεγαλώσατε στην Αυστραλία, είστε Ελληνοαυστραλός. Στην αρχή ήσασταν μουσικός, ροκάς εντός εισαγωγικών. Μάλιστα είχατε δηλώσει πως ήσασταν και άθεος και μαρξιστής. Αλλά σιγά σιγά βρήκατε τον δρόμο της Εκκλησίας και του Χριστού και αλλάξατε πορεία. Και καταλήξατε βέβαια, κάνατε σπουδές, αν δεν κάνω λάθος, και εδώ στην Αμερική. Ναι, στο Princeton, στο Brown, πήρα το διδακτορικό μου από το Brown και... Πέρασε και από το Harvard, αλλά έτσι μαθήματα, αλλά είναι το Princeton και το Brown που τελείωσα, το Princeton Seminary και το Brown University. Αυτά, και το Holy Cross, ο Τίμιος Σταυρός στη Βοστόνη, το ελληνικό ορθόδοξο σχολείο. Θεολογική σχολή. Ναι. Και πώς καταλήξατε στην πείτε μας πώς καταλήξατε στην Αφρική πριν κλείσουμε. Από τον Πολόν Αμαρτιών, τι να σου πω, όχι, κοίταξε. Η αιτία που πήγα εκεί είναι επειδή πιστεύω ότι ο Χριστός ο Εσταυρωμένος μιλάει για τη φτώχεια. Λέει, ήμουνα πεινασμένος και ήρθες να με ταΐσεις, ήμουνα πονεμένος και ήρθες να με παρηγορήσεις, ήμουνα στη φυλακή. Δηλαδή, μιλάμε για έναν Χριστό, όχι ο Χριστός με το πλούτος και τα τεράστια πλούτη που βλέπω στον πρώτο κόσμο που στην Αυστραλία και στην Αμερική. Δηλαδή δεν κρίνω, αλλά εγώ ήθελα να ακολουθήσω τον φτωχό Χριστό. Ο Χριστός που υποφέρει, ο Χριστός που είναι σταυρωμένος, ο Χριστός χωρίς παπούτσια, ο Χριστός χωρίς πόδια, ο εσταυρωμένος Χριστός. Εκεί είμαι ικανοποιημένος όταν είμαι εκεί κοντά. Δεν κρίνω τον πλούσιο, αλίμονον. Ο πλούσιος χωρίς τον πλούσιο, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ο κύριος Νίκος είναι ένα παράδειγμα. Χωρίς τον κύριο Νίκο, τι θα μπορούσα να κάνω εδώ. Αλλά μιλάω πρόσθετα ότι προτιμάω η Εκκλησία να είναι με τους φτωχούς. Και μπορώ να σας πω, κύριε Στέλιο, ότι έξω από τις άλλες εκκλησίες θα δείτε Mercedes-Benz, θα δείτε Rolls-Royce, θα δείτε δεν ξέρω τι. Έξω από τη δικιά μας εκκλησία εδώ στην Sierra Leone
θα δείτε, τι θα δείτε, θα δείτε καροτσάκια των αναπήρων. Αυτό θα δείτε. Μάλιστα. Έξω από την εκκλησία. Μάλιστα. Και αυτό μου δίνει, μου δίνει θάρρος και μου δίνει δύναμη και με βεβαιώνει ότι ικανοποιώ κάμποσο τον Χριστό παρόλο που είμαι αμαρτωλός. Φάδε Θέμη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή σας την παρέμβαση. Ήταν το καλύτερο μνημόσυνο, νομίζω, στην μνήμη του αείμνηστου Νίκου Μουγιάρη. Θα κρατήσουμε μία επαφή. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας. Αυτό που κάνετε είναι θεάρεστο. Και ιστο επανειδήν. Thank you, κύριε Στέλια. Και όταν είμαι στη Νέα Υόρκη θα σε πάρω τηλέφωνο. Εντάξει? Σίγουρα θα τα πούμε και εδώ στο στούντιο μαζί. Γεια σας. Wonderful. Καλή δύναμη. Καλό νέο έτος. Ο Χριστός μαζί σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.